Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τα φτεράκια που χρησιμοποιώ στη συστή επιφανείας. Όταν τα αγοράζουμε τα φτεράκια είναι σαν αυτό εδώ. Έχουν αυτή εδώ τη ζελατίνη, αυτά είναι τα κινέζικα. Υπάρχουν και τα ιαπωνέζικα τα οποία είναι καλύτερης ποιότητας αλλά είναι 3 φορές πιο ακριβά από ό,τι αυτά εδώ. Αυτά εδώ έχουν 1 ευρώ ας πούμε, τα ιαπωνέζικα έχουν 3 ευρώ. Αυτά, το μειονέκτημά τους είναι αυτή εδώ η ζελατίνη και ότι είναι πολύ μακριά τα φτερά. Όταν φτιάχνουμε τη συρτή, εγώ όταν φτιάχνω τη συρτή, αυτά εδώ δεν τα βάζω έτσι, τα ανοίγω. Τους βγάζω όλη τη ζελατίνη αυτή εδώ και τα φτερά, μένει μόνο το κεφαλάκι αυτό εδώ και στη συνέχεια τα ξαναδένω για να είναι πιο, τα κοντένω, να είναι κοντά και τους βάζω αντί για αυτά εδώ τα νάιλον που είναι για να γυαλίζει, τους βάζω μέσα κάποιες ίνες οι οποίες είναι γυαλιστερές. Καταρχήν, πώς φτιάχνουμε τη συστή μας. Εδώ είναι το σκοινί το οποίο την κρατάμε. Ωραία. Δένουμε πάνω εδώ στο σκοινί ένα στριφτάρι. Μεγάλο. 100-150 λίμπρες. Στη συνέχεια δένουμε τη μάνα μας. Η μάνα αποτελείται από νάιλον 80 ως επιτοπλίστων. Μετά από 15 οριές δένουμε άλλο ένα στριφταράκι μικρό γύρω στις 80 λίμπρες. Αφήνουμε ένα βάζουμε πάλι μάνα εδώ. Δύο οριές και σε αυτό εδώ το σημείο είναι που θα μπει το περαστό το μολύβι. Σαν και αυτό εδώ. Και αναλόγως που θα βρούμε τα ψάρια βάζουμε και μολυβάκι. Άλλες φορές βάζουμε διαράκι μικρό, άλλες φορές βάζουμε δεκάρι μεγάλο. Αυτό εδώ ας πούμε είναι τεσσάρι μολύβι. Αυτό εδώ είναι τριαράκι μολύβι. Αναλόγως που θα βρούμε τις παλαμίδες, βάζουμε και το κατάλληλο, τις παλαμίδες ή τα τονάγια, όπως θέλετε πέστε το. Βάζουμε και το κατάλληλο μολυβάκι. Αυτές εδώ λοιπόν οι δύο οριές που έχω εδώ πέρα, είναι για να μπαίνει μόνο το μολύβι εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι η διάμετρος του νάιλου εδώ πέρα, είναι και εδώ 80. 80. Λοιπόν, και έχουμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο στριφτάρι εδώ πέρα, 150 λίμπρες, μπορούμε να βάλουμε κάτι σαν και, θα σας το δείξω στη συνέχεια. Εδώ δύο πιο μικρά στριφτάρια για να μπαίνει το μολύβι μας, δύο οριές, όπου έχουμε 15 και δύο οριές εδώ πέρα, 17 οριές. Και μετά από εδώ και πέρα θα είναι η συρτή μας, 80 πάλι, θα αφήσουμε μετά από αυτό το τελευταίο στριφτάρι, δύο οριές, κάθε δύο οριές και θα μπαίνει ένα παραμαλάκι με το φτεράκι του στο τέλος. Πάλι μετά δύο οριές πάλι το παράμαλό μας με το φτεράκι του.
Αυτό εδώ θα είναι γύρω στους 70 με 80 πόντους. Και η διάμετρός του 60 αόρατο. Εγώ αυτό προτιμώ. Και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Μόλις φτάσουμε και στο 16ο ψαράκι, εδώ πέρα είμαστε στο 16ο ψαράκι, αφήνουμε πίσω δύο οριές και εδώ πέρα μπαίνει στριφτάρι. Και άλλες δύο οριές και θα μπει ένα καλαμαράκι στο τέλος, σαν και αυτά εδώ. Στριφτάρια τώρα έχουμε ένα στο τέλος, μικρό κι αυτό, σαν και 80 λίμπρο ας πούμε. Και στη μέση έχουμε 16 φτεράκια, μετά το 8ο φτεράκι, ανάμεσα στο 8ο και στο 9ο φτεράκι, αφήνουμε, είναι η απόσταση μας δύο οριές, αφήνουμε μία οριά και δένουμε και εκεί ένα στριφταράκι της 80 λίμπρο ας πούμε. Πέστε ότι αυτό εδώ είναι το 8ο ψαράκι, αυτό είναι το 9ο ψαράκι, εδώ στη μέση θα μπει ένα ακόμα στριφτάρι. Και η συρτή μας είναι έτοιμη. Παιδιά, η συρτή μας είναι αυτή εδώ. Αυτό είναι ένα σκηνάκι και έχω βάλει δύο φελούς σε περίπτωση που μας φύγει στη θάλασσα να μην χάσουμε ολόκληρη τη συρτή μας. Αυτό εδώ είναι το σκηνάκι που σας έλεγα που είναι για να την κρατάμε τη συρτή. Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο στριφτάρι. Τόσο μεγάλο στριφτάρι βάζουμε μόνο στην αρχή. Αυτό εδώ είναι το καλαμαράκι μας που είπα στο τέλος. Εγώ το έχω κάνει έτσι, έχω πάρει ένα καλαμαράκι και το έχω περάσει από μέσα ένα φτεράκι αυτό που έχω για να είναι λίγο πιο όμορφο. Ένα τέτοιο και το άφησα τις ζελατίνες γιατί εδώ μέσα δεν παίρνει. Τις ζελατίνες τις αφαιρούμε για να μην στρουφίζουν τα παράμαλα. Του έχω δέσει εδώ μια σαλαγκίτσα και έχω φτιάξει αυτό το καλαμαράκι για το τέλος. Λοιπόν, τα φτερά μας τώρα είναι αυτά εδώ. Να σας δείξω αυτό εδώ. Λοιπόν, έτσι. Δεν πειράζει που έχουν φύγει τα ματάκια. Τα ματάκια έχουν φύγει από την πολύ τη χρήση. Έχω βάλει άσπρο, μπλε και έχω βάλει αυτές εδώ τις ίνες για να γυαλίζουν. Η συρτή μας δουλεύει πάρα πολύ καλά. Επίσης, μπροστά από κάθε ψαράκι βάζω μια μπιλίτσα φόσφορο. Αυτό εδώ. Τώρα, να σας δείξω λίγο πώς φτιάχνω τα φτεράκια. Αυτό εδώ είναι η συστή μας. Εδώ είναι η αρχή, 15 οριές, 2 οριές για να μπει το μολυβάκι, στριφτάρι εδώ και εδώ και συνεχίζουμε μετά. Κάθε 2 οριές ένα φτεράκι και στο τέλος το καλαμαράκι μας με στριφταράκι. Ανάμεσα στο 8ο και στο 9ο φτεράκι βάζουμε άλλο ένα στριφταράκι στη μία οριά. 70 με 80 πόντους είναι το κάθε παράμαλό μας με το φτεράκι, είναι το φτεράκι, η σαλαγιά το φτεράκι και μπροστά έχει φόσφορο και θα σας δείξω τώρα πως φτιάχνω τα φτεράκια μας. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό εδώ τώρα που είναι σε αυτή εδώ την κατάσταση,